Τι πας να κάνεις, Χρήστο μου? Όσο μ' αρέσει ο τρόπος που πάντα πας, όταν με φιλάς, όπως ο μεσηνάς. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μπήκε σε διαδικασίες εξόντωσης όσων έχουμε εξομείνει στην Αθήνα. Είμαστε τώρα σε μια διαδικασία που, ξέρεις, σταματάει λίγο αυτή η κεκτημένη ταχύτητα και πάμε για να ξεκουραστούμε. Πήγε να ακούσει τις μέλισσες και είπε να βουήξει κι αυτός. Ευκαιρία, λέμε, να μάθουμε τι έχει γίνει και με το πρωινό. Μήπως και το ξεχάσει και δεν τραγουδήσει. Αλλά μάταια κούκλα μου. Όχι, δεν έχω υπογράψει ακόμη. Όχι. Έχεις κάποια ενημέρωση πότε θα υπογράψει? Σας έχουν πει? Όχι. Όχι. Αλλά όλα θα πάνε καλά. Που λέει και ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Έχει εκφραστεί η πρόθεση και από τις δύο πλευρές να συνεχιστεί το πρωινό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αυτή την περίοδο, να γίνεται από τόσο νωρίς που ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή, από μέρα σε μέρα, αλλάζουν τα πράγματα. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Ο έρωτας του Δημήτρη με το μικρόφωνο. Θέλω να μας πεις ένα αμποσάκι! Τι σας είπα? Ωραία, με ενημερώνουν ότι ο Παύλος Παυλίδης παρήγγειλε μόλις μακαρόνια με κιμά. Γιατί, βρε αγόρι μου? Ο βασιλιάς του Φάλτσου. Είσαι άνθρωπος έτσι της τρέλα. Εντάξει, ξέρεις τι, άμα το λες, δεν είσαι. Καλά, τραγούδα. Στείλτε τον διακοπές, τώρα. Θα πάω διακοπές με τους κολλητούς μου που πηγαίνουμε κάθε χρονιά, εκεί γύρω στα μέσα Αυγούστου στη Σαντορίνη. Άντρες μόνο? Και οι κοπέλες τους. Και οι κοπέλες. Τους. Α, είναι... Εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Άρχισε να ετοιμάζεις βαλίτσες. Φεύγεις. Χωρίς μικρόφωνο.